ένα άλλο στις ιδιωτικοποιήσεις και ούτω καθεξής. Το ίδιο όμως πολιτικό σχέδιο. Στο οποίο αδυνατούν σαν πολιτική ηγεσία να τηρήσουν ή να καλύψουν ακόμη και τα προσχήματα. Ακόμη δηλαδή και το να πάρεις τη συγκεκριμένη τροπολογία πίσω, για παράδειγμα. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι τόσο φοβερό. Δηλαδή, ακόμα και σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας ή διαχείρισης, θα σκέφτονταν μια πολιτική ηγεσία, μια κυβέρνηση και πιθανόν να το σκέφτηκε. Να το πάρει πίσω. Παιδιά δεν τους αφήνουν να κάνουν τίποτα. Το πολιτικό σχέδιο είναι αυτό. Σήμερα δεν τους δώσαν το 1 εκατομμύριο που παρακαλάγανε να πάρουν για τη δόση, για τα ληξιπρόθεσμα. Τέλος πάντων, είναι μια διαδικασία, μην το πλατιάσουμε τόσο. Αυτό το οποίο αποδεικνύεται είναι ότι αυτές οι συγκεκριμένες πολιτικές ηγεσίες και το σχέδιο το πολιτικό για το δημόσιο, το οποίο εξελίσσεται και που δεν αφορά μόνο στην αξιολόγηση, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Το αν γνωρίζει οι θέσεις, το αν η ένταση ανεβαίνει ή πέφτει συγκυριακά και ούτω καθεξής, μη μας πλανά, μη μας βάζει στη σκέψη ότι εντάξει, θα μας αφήσουν ήσυχους. Αυτό λοιπόν το πολιτικό σχέδιο εξελίσσεται και εφαρμόζεται στην απόλυτα. Απόλυτα, χωρίς την παραμικρή απόκληση. Χωρίς η πολιτική ηγεσία να έχει τη δυνατότητα να αποκλίνει από αυτό. Επομένως, να μου πεις τι μας λες, δηλαδή, είσαι τόσο πεσημιστής, τόσο απεσιόδοξος, τι είναι αυτό το οποίο μας λες. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, από την άλλη μεριά, αν το δεις, είναι σαν να μας λες ότι και τα σωματεία αντίστοιχα, κατά τη στοιχεία με την πολιτική ηγεσία, δεν έχουν και αυτά ρόλο. Ή και η όποια έννοια, ξέρω εγώ, κοινωνικού διαλόγου υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια για όποιο συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με αυτή, και αυτή έχει ακυρωθεί. Ναι, και αυτή έχει ακυρωθεί. Όμως, και δεν είμαι απεσιόδοξος, έχουμε κάτι μπροστά μας. Έχουμε μπροστά μας μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε, η οποία σέρνει από το 2013-2014, εντάξει. Δεν θριαμβολογούμε, ποτέ δεν θριαμβολογήσαμε. Αλλά τέλος πάντων υπήρχε ανταπόκριση πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σχετικά ειδικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά που αναφέρθηκε ο Βαγγέλης ο Θεοδωρίδης, γενικότερα χαρακτηριστικά, αν θέλετε και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Όπως και να το κάνουμε όμως σήμερα εδώ, δεν ήρθαμε για να ανοίξουμε αυτό το ζήτημα. Σήμερα ήρθαμε για να αποφασίσουμε ότι αυτή η διαδικασία είναι μια ομοιογενοποιημένη, αν θέλετε, διαδικασία, η διαδικασία απεργία-αποχή απέναντι από την αξιολόγηση, η οποία δεν αφορά όμως μόνο στο στενό πλαίσιο του θέλουμε-δεν θέλουμε αξιολόγηση ή του είναι καλή ή δεν είναι καλή αξιολόγηση. Έχει πολύ γενικότερα χαρακτηριστικά και κυρίως χαρακτηριστικά. Αν δεν έχει, θα πρέπει να αποκτήσει ρήξεις με τις συγκεκριμένες πολιτικές γενικότερα για το δημόσιο. Το περιορίζω στο δημόσιο. Και επειδή μια συνάδελφος και πολύ πολύ καλή φίλη μου είπε, δηλαδή τι ακριβώς κάνουμε, επαναστατική γυμναστική. Δεν κάνουμε επαναστατική γυμναστική, διότι υπάρχει περιεχόμενο. Υπάρχει συγκεκριμένο περιεχόμενο για ό,τι αφορά αυτές τις συγκεκριμένες πολιτικές. Επομένως, για να κλείσω. Αν τώρα επαναχωρήσουμε, επαναλαμβάνω, δεν μπήκα σε καμιά ειδικότερη προσέγγιση για το ζήτημα της αξιολόγησης και δεν νομίζω ότι σήμερα είναι αυτό το ζήτημα. Είμαστε σήμερα μαζεμένοι εδώ για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αν υπαναχωρήσουμε τώρα από αυτήν τη διαδικασία με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει, φοβάμαι ότι η πολιτική τους, αυτών των επόμενων, ξέρω εγώ ποιών, των δορυφόρων και ούτω καθεξής, θα γίνει ακόμη πιο επιθετική. Και οι πρακτικές τους θα γίνουν ακόμη πιο επιθετικές. Ένας λοιπόν από τους λόγους, αν θέλετε τους γενικότερους για τους οποίους πρέπει να το στηρίξουμε, να λειτουργήσουμε όπως είπα πολλαπλασιαστικά και να αποδείξουμε ακόμη μια φορά ότι υπάρχει ανταπόκριση και ότι η διάθεση τέλος πάντων του κινήματος του δημοσιοπαλληλικού είναι προς την κατεύθυνση της υπεράσπισης των δικαιωμάτων καταρχήν και των κεκτημένων και των θέσεων εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, είναι η συγκεκριμένη διαδικασία όπως και πέρσι να δυναμώσει και να είναι όσο το δυνατόν μαζικότερη. Σας ευχαριστώ και πάλι και ο λόγος στον επόμενο. Να καλέσουμε στο βήμα τον συνάδελφο από την ΑΔΔ, τον γραμματέα, τον Σταύρο του Κουτσουμπέλη. Συνάδελφοι, να ευχαριστήσω τις δύο ομοσπονδίες και τον Σύλλογο της Αθήνας για την μεγάλη συγκέντρωση. Είναι ένα θέμα που φαίνεται πράγματι ότι μετά από 3-4 χρόνια εξακολουθεί και απασχολεί τους εργαζόμενους. Το θέμα της αξιολόγησης ως φιλοσοφική έννοια, νομίζω ότι υπάρχει παντού, σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας.
από την προσωπική μας ζωή, τον αθλητισμό, το σχολείο. Άρα λοιπόν, τι, προς τι σήμερα αυτή η στάση ή μάλλον τα 4-5 τελευταία χρόνια. Έως το 10 υπήρχε μια αξιολόγηση, το γνωρίζετε όλοι. Και ουδέποτε, ακόμα και από τις πιο προοδευτικές και ριζοσπαστικές παρατάξεις στα συνδικαλιστικά όργανα, δεν αμφισβητούσε κανένας την αξιολόγηση. Ήταν η ιδανική, προφανώς όχι. Αλλά ποιες ήταν οι επιπτώσεις εκείνης της αξιολόγησης. Αντί να γίνει ο Κώστας διευθυντής, θα γινόταν ο Τάκης, ή ο Γιάννης ή ο Βασίλης. Εκεί άρχιζε και σταματούσε. Δεν υπήρχαν άλλες διατάξεις πονηρές, οι οποίες πραγματικά να αμφισβητούσαν το εργασιακό μας μέλλον, το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Όμως, συνάδελφοι, ζούμε σε ένα μνημονιακό τοπίο, το οποίο το δημόσιο το είχε στοχοποιήσει από την πρώτη μέρα. Θα θυμάστε ότι το πρώτο μνημόνιο έγινε με το επιχείρημα να σημασέψουμε λίγο το δημόσιο και θα μπούμε στις αγορές και όλα θα κυλήσουν καλά και ωραία. Μετά ήρθε η σειρά του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων επαγγελματιών και ούτω καθεξής. Και βέβαια το θέμα της πρώτης αξιολόγησης επί μνημονίων ξεκίνησε με τον άγαρμο τρόπο του κυρίου Μητσοτάκη με 25.000 διαθεσιμότητες και 12.000 απολύσεις και βεβαίως ο καθένας στο πίσω μέρος του μυαλού του όλη αυτή η κινητικότητα είχε συνδεθεί και με τα αποτελέσματα σε εποχές προμνημονίων που υπήρχαν μέσα στους φακέλους μας. Τι απεδείχθη λοιπόν, ότι η αξιολόγηση δεν είναι ένα στιγμιαίο αδίκημα, θα σε συνοδεύει για πάρα πολλά χρόνια γιατί μένουν πίσω το αποτύπωμά της. Και βεβαίως αρνηθήκαμε τότε, με έναν τρόπο μαζικό, καθολικό και αποτελεσματικό, αυτή την αξιολόγηση που λέγαμε οδηγεί σε απολύσεις, σε τούτο, σε εκείνο, στο άλλο. Και την τρίψαμε στη μούρη, πραγματικά, και της τότε πολιτική ηγεσία. Τότε είχαν προσβληθεί το δικαίωμα της συμμετοχής στην απεργία αποχή και είχε κριθεί συνταγματικά ως νόμιμη. Εκείνο που είπε το δικαστήριο, συνάδελφοι, ήταν ότι δεν την προκήρυξε το κατάλληλο όργανο. Δεν είπε ότι η απεργία αποχή αμφισβητείται και είναι παράνομη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα το κρατούμενο. Πάμε λοιπόν, περνάει ο καιρός και πάμε στο νέο τοπίο. Η κυβέρνηση έφερε ένα νέο νόμο, το 4369, ο οποίος δημοσιεύθηκε, σημαίνει η κυβέρνηση, τον Φεβρουάριο του 2016. Και από εδώ και πέρα στο εξής μας είπε ότι δεν θέλουμε ένα εκτιμωρητικό χαρακτήρα, θέλουμε την αξιοκρατία, θέλουμε τούτο, θέλουμε εκείνο. Και βεβαίως η ΑΔΔΗ είναι, αν θέλετε, δύσκολη, δεν κάθεται στο τραπέζι του διαλόγου, έχει μια κεκτημένη ταχύτητα σε σχέση με την αξιολόγηση και ότι δεν έχει μια υπεύθυνη στάση. Τους είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα έτσι να ξεκαθαρίσει το τοπίο της αξιολόγησης αυτής. Κατά τη γνώμη μας και η σημερινή αξιολόγηση, και αυτό φάνηκε, είναι μια μνημονιακή δέσμευση από την οποία η κυβέρνηση πέρα από τις διατυπώσεις της περίτεχνες δεν έχει κουνηθεί ούτε ένα χιλιοστό. Τους είπαμε, για προχωρήστε ρε παιδιά, να δούμε με έναν αντικειμενικό τρόπο με μετρήσιμα κριτήρια στις κρίσεις των διευθυντικών στελεχών. Από το 2016, για να αποδείξετε κι εσείς πραγματικά ότι θέλετε την αξιοκρατία και δεν θέλετε αυτό που κάνανε οι κατάπτυστοι προηγούμενοι που τους καταγγέλλατε ότι έχουν 20 χρόνια προϊσταμένους με ανάθεση οι οποίοι δεν έχουν κριθεί από κανένα υπηρεσιακό συμβούλιο. Και έχει γίνει, συνάδελφοι, 30 μήνες μετά δεν έχουμε καν ούτε τις κρίσεις των γενικών διευθυντών που είναι 60. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μία από τα ίδια, την πεπατημένη. Το κράτος λάφυρο. Και από την άλλη πληθαίνουν καθημερινά οι καταγγελίες από διάφορες ομοσπονδίες και από σωματεία ότι καρατομούνται διευθυντικά στελέχη, παρόλο το 4369 λέει το αντίθετο, και ότι ουσιαστικά αναπτύσσονται καθήκοντα με τρόπο, έτσι, πολιτική ηγεσία πάλι, με αυτό που γινόταν ως τα σήμερα. Και βέβαια, συνάδελφοι, όταν ξεκίνησε το θέμα της αξιολόγησης, βάλαμε τις ενστάσεις μας στο Υπουργείο με 14 σημεία. Το Υπουργείο προχώρησε με μία αλαζονία, ότι ξέρετε δεν θα σας ακούσει κανένας και ήταν άλλες οι εποχές που τάσκεζε η Φοβέρα και ο Μητσοτάκης ο κακός και εμείς εδώ που είμαστε οι καλοί θα σας πάρουμε τα σόβρακα. Και βεβαίως ξεκινάει με τις πρώτες ημερομηνίες, βάζει την αξιολόγηση, ξεκινάμε και εμείς εφόσον ο διάλογος ήταν σε αυτό το επίπεδο με την απεργία αποχή, η οποία ήταν ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου
και ήρθαμε στις ομοσπονδίες και στα σωματεία και έγινε ένας διάλογος και πραγματικά ο κόσμος στη συντηρητική του πλειοψηφία, παρά τα νούμερα τα πλασματικά που έδινε η κυρία Γεροβασίλη ως υπουργός προπαγάνδας που είχε υπηρετήσει, δεν προσανατόλισαν τον κόσμο. Και την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη, τι έκανε, 2, 3 και 4 αναβολές. Θα θυμάστε τις περιβόητες εγκυκλίους, από πότε ξεκινήσα το Μάρτιο αξιολόγηση και καταλήξαμε τέλη Αυγούστου να μην έχει ολοκληρωθεί. Και τι έγινε, συνάδελφοι, εκεί στο προσωπείο του καλού, που εν πάση περιπτώσει της ανώδυνης, αν θέλετε, αξιολόγησης, έπεσε. Και ήρθε μετά η επιταγή μνημονιακή που λέει, μάγκες, τελειώνεται έτσι. Μάγκες, οι δανειστές προς την κυβέρνηση με αυτό το καλαμπούρι. Και βεβαίως έρχεται η κυβέρνηση και φέρνει την τροπολογία Γέρο Βασίλη, η οποία τι λέει, την ξέρετε τι λέει, την έχουμε αναλύσει, είναι κατάκτηστη κτλ. Λέει ότι όσοι προϊστάμενοι συμμετέχετε στην αξιολόγηση, δεν κάνετε για προϊστάμενοι, παιδιά. Γιατί το κύριο έργο σας είναι να αξιολογείτε. Και επομένως σε επόμενες κρίσεις, αν δεν αξιολογήσετε, δεν θα μπείτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν με μια κυβέρνηση με το αγγελικό πρόσωπο ότι ουσιαστικά υπετίως έλεγε τότε αμφισβητεί τον πυρήνα του συνδικαλιστικού δικαιώματος που είναι το δικαίωμα στην απεργία. Και βεβαίως αυτό ήρθαμε να το αντιπαλέψουμε. Και ήταν δύσκολο. Γιατί τι έλεγε αυτός τον άλλον. Είτε κάνουν στο πρώτο επίπεδο και δεν κάνουν, σώσουν και κάνουν. Καλύτερα κιόλας γιατί δεν θα κρίνουν και τους προϊσταμένους τους. Αρκεί να κάνουν τα επόμενα επίπεδα. Και αν δεν κάνει το πρώτο, ας κάνει έστω και το δεύτερο. Και εμείς τη θεωρούμε περαιωμένη την αξιολόγηση. Και βεβαίως υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Δώσαμε μάχη να πείσουμε τα διευθυντικά στελέχη και σε μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε πραγματικά. Και όλη αυτή η αξιολόγηση του 2017 για το 2016 είναι για τα σκουπίδια, συνάδελφοι. Δεν είναι αξιοποιήσιμη πουθενά, ούτε υπηρεσιακά, ούτε προσπυρώικα. Και γιατί? Γιατί υπάρχουν 7 ταχύτητες αξιολογήσεων. Μία που συμμετείχαν όλοι κανονικά από το πρώτο επίπεδο μέχρι το τελευταίο. Μία που το πρώτο επίπεδο δεν συμμετείχε, αλλά συμμετείχε το δεύτερο και το τρίτο. Μία που δεν συμμετείχε το πρώτο, δεν συμμετείχε το δεύτερο, αλλά συμμετείχε το τρίτο. Αλλά και αυτή η αξιολόγηση, ας πούμε τώρα ότι η Διευθύνση Νοσηλευτική του Ευαγγελισμού, που έχει 800 νοσηλευτές, ήρθε και τους αξιολόγησε και είναι όλα καλά και ωραία. Μα εδώ λέει τι, ότι δεν τον γνωρίζει ούτε κατόψιν. Για ποια είναι η έφεση, αν έχει καινοτομία, αν είναι στον πολίτη, ξέρω εγώ ποια άλλα τα στοιχεία τα οποία βάζει μέσα. Και γι' αυτό ακριβώς και δεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα η κυβέρνηση. Αλλά τώρα τι ήρθε, συνάδελφοι, αφού είδε ότι δεν μπόρεσε με τον Τζαμπουκά να την περάσει, μας φώναξε σε ένα καινούριο διάλογο, λέει πρέπει να το δούμε, να δούμε τι είναι αυτό κτλ. Και θα δω και εγώ με την τροπολογία, μήπως θα πάρω πίσω και ούτω καθεξής. Εμείς παράλληλα είπαμε ότι θα προσφύγουμε, είχαμε τις καλύτερες νομοδοτήσεις από νομικά γραφεία και από εργατολόγο και καθηγητή του διοικητικού δικαίου και δώσαμε έναν όρκο τιμής ότι εμείς δεν θα κάνουμε συνδικαλιστική καριέρα πάνω στις καριέρες των συναδέλφων μας. Γιατί για μας είναι θεμητό κάποιος ο οποίος έχει κρύψει τον κόλο του στο παντελόνι του, ξέρω εγώ, να διαβάσει κτλ. Να έχει την επιθυμία, αν θέλετε, να διοικήσει. Δεν το θεωρούμε παράλογο, συνάδελφοι, αυτό. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσα από γνήσιες διαδικασίες, μέσα από ένα αντικειμενικό σύστημα και όχι με όλο αυτό το παραγωγητήρι το οποίο υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια. Και έγινε ο διάλογος. Εκεί διχαστήκαμε ως αδελφοί. Γιατί υπήρχαν και υπάρχουν παρατάξεις που λένε τι. Καμία αξιολόγηση στον καπιταλισμό. Μα συνάδελφοι, για τα επόμενα κάποια χρόνια, εγώ δεν θέλω να προβλέψω πόσα, γιατί μπορώ και να πέσω έξω και να είναι η επανάσταση πρώτων πυλών και να μην τη βλέπω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα έχουμε. Και άρα θα λέμε στα πλαίσια του κοινωνικού αυτοματισμού, εσείς οι βολεμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, που δεν θέλετε να αξιολογηθείτε, ρε μάγκες, και εμείς εδώ είμαστε έξω, με καμία, αν θέλετε, περιφρούρηση εργασιακών δικαιωμάτων και άλλων, και γιατί δεν το θέλετε. Και έπρεπε, συνάδελφοι, γιατί αυτό μπαίνει και μπαίνει σκόπιμα σε όποιο πάνελ και αν θα πας, το πρώτο που σου λέγανε και γιατί δεν θέλετε εσείς να αξιολογηθείτε. Έπρεπε να απαντηθεί ότι δεν είμαστε γενικά κατά της αξιολόγησης, αλλά η αξιολόγηση δεν πρέπει να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, πρέπει να έχει να συνδέεται με την διαβίου μάθηση, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση και βεβαίως να αξιοποιείται για να γίνει, να εκριθούν και οι προϊστάμενοι από εκεί, να είναι οι καλύτεροι, οι οποίοι θα είναι οι leader που θα οδηγήσουν, θα εμπνεύσουν και θα αναβαθμίσουν τη δημόσια διοίκηση. Εδώ με εξοτάξει που έχει σημαία την αξιολόγηση, συνάδελφοι, μετά για την κρίση των διευθυντικών στελεχών το 42-75,
Το θέμα της αξιολόγησης ήταν στα σκουπίδια. Δύο κριτήρια έβαζε τότε. Έβαζε την συνέντευξη και τον κρατικό διαγωνισμό. Βαρύτητα 70% η συνέντευξη στο Γενικό Διευθυντή και 30% ο κρατικός διαγωνισμός, 60-40 και 50-50. Σε τέτοια υπόλοιψη την είχε. Και όταν στην Βουλή είχα πάει εκεί ως Προεδρέτων, μου λέει και γιατί δεν θέλετε τη συνέντευξη, ο ιδιωτικός τομέας θέλει τη συνέντευξη. Λέω ασφαλώς γιατί ο ιδιωτικός τομέας θέλει το καλύτερο στέλεχος που τα φέρει. Ενώ εσείς θέλετε τους δικούς σας. Και μάλιστα πριν να λέξω να λύσει, εκελώθηκε μια θέση διευθυντή στο Υπουργείο Επάνω Διοικητικής Αναστρότησης και έβαλε ένα κολλητό. Περί αυτό πρόκειται, συνάδελφοι. Τώρα που βρισκόμαστε, έγινε αυτός ο διάλογος. Λέγανε οι άλλοι τα 14, λέω όχι τα 14 παιδιά, τρία σημεία. Αν τα κάνει αποδεκτά, να πούμε ότι μπορούμε να τη δούμε την αξιολόγηση. Και κάποιοι νομίζαν ότι έχουμε ξεπουληθεί στην κυβέρνηση, ότι τα έχουμε βρει, ότι θέλουμε να το πουλήσουμε τον αγώνα και όλα αυτά τα ωραία τα οποία γίνονταν. Ήταν ο πυρήνας των μνημονιακών δεσμεύσεων. Τι έγινε, ρε συνάδελφοι, τι λένε. Είχαμε δύο χρόνια πάγωμα του μισθολογίου. Λέει, άμα κάνει μια στραβή αξιολόγηση ή δεύτερη, θα παγώνει το μισθολογιό σου έω ότου γίνει καλό παιδί και συμμορφωθεί. Δεύτερον, αν έχει δύο συνεχόμενες αξιολογήσεις, μπορεί να πας για απόλυση. Τρίτον, εκείνο το οποίο είναι σημαντικό στην κινητικότητα, γιατί ο ΕΦΚΑ θα έχει πλεονάσμα προσωπικό, όπως λένε οι πολιτικοί προϊστάμενοι, έτσι, με κάποιο τρόπο, αν όλοι δεν θέλουν να φύγουν από την υπηρεσία να πάνε σε κάποια άλλη, θα βρεθεί κάποιο τρόπο. Ποιο θα είναι αυτό ο τρόπο, η βαθμολογία, κάτι θα είναι, εν πάση περιπτώσει. Το πολιτικό μέσο, ας μην το επιτρέψουμε να είναι αυτό. Άρα λοιπόν, υπάρχουν σημεία τα οποία έχουν δημοτικό χαρακτήρα. Λέμε πάρτα αυτά ως αρχή, βέβαια σε στοχοθεσία τα 14 σημεία τα οποία λέγαμε. Συνάδελφοι, ούτε την τροπολογία που δεν ήταν προαπαιτούμενο, γιατί πέρσι όταν ξεκίνησε η αξιολόγηση δεν υπήρχε τροπολογία. Η απάντηση της Υπουργού ήταν κατάπτυστη, προσβλητική για το συνδικαλιστικό κίνημα και για την έννοια μια αριστερή κυβέρνηση πώς απαντάει απέναντι στους εργαζόμενους. Τι μας είπε με εμπέζοντάς μας. Περίπου είναι αυτό που λέει ο βιαστής. Χαλάρωσε να το απολαύσει. Μα λέει αν συμμετέχετε ρε παιδιά. Δεν έχει κανένα νόημα η τροπολογία, από μόνη της χάνει την αξία της. Αυτή ήταν η απάντηση, συνάδελφοι, μετά από όχι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα ήμουν από αυτούς που έβαλα στην εκτελεστική επιτροπή ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει καμία αξιολόγηση το Μάρτι, να τρέχει δηλαδή η αξιολόγηση, για να μην θεωρηθεί ότι εμείς ουσιαστικά κάνουμε αβάντα στο Υπουργείο σε έναν διάλογο προσχηματικό και να κυλάει και να προχωράει από τα κάτω η αξιολόγηση. Θα πούν κάποιοι Μάη. Ηλεκτρονική αξιολόγηση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, συνάδελφοι. Είναι δύσκολα στο θέμα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Και το κάνει η κυβέρνηση όπως έκανε με τους ηλεκτρονικούς διευθυριασμούς, γιατί πλέον εκεί δεν μπορούμε να πούμε ούτε ο Λαφαζάνης, ούτε τα παιδιά των παρεμβάσεων κτλ. Που κάναν τους ακτιβισμούς στα πρωτοδικεία, ότι ξεπουλήσαν την υπόθεση. Για να μην ψάχνουμε το μουτζούρι κάθε φορά προς τον καθέναν. Είναι όμως πιο δύσκολο όταν γίνεται με έναν ηλεκτρονικό τρόπο. Και εδώ πρέπει να δώσουμε ένα όρκο τιμής μεταξύ μας. Ότι δεν θα κάνουμε εδώ συνδικαλισμό, θα σηκώνουμε τους τόνους και μετά θα πηγαίνουμε το βράδυ στο σπίτι μας να μπαίνουμε στο λάπτοπ και να συμπληρώνουμε τα στοιχεία. Πρέπει να πιστείτε καταρχήν ότι δεν έχει κανένας από τους απλούς εργαζόμενους καμία επίπτωση αρνητική. Το λέει πάλι και οι φετινές εγκύκλοι τι λένε. Ότι είτε κάνουν και δεν κάνουν σε πρώτο επίπεδο δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο. Και εκεί έρχεται που κλειδώνει τα πράγματα, αν θέλετε, και τα ζορίζει ακόμα περισσότερο. Γιατί σε σχέση με τις εξελίξεις εμείς τώρα είχαν κάνει κρίσεις, έχουν βγει στον αέρα κάποιες κρίσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών. Είναι γεγονός ότι για μένα τους διευθυντές που απευθυνθήκαμε νομικά, γιατί τι έλεγε, ότι αν δεν έχεις κάνει, δεν σου δίνει το γραφείο προσωπικό, τι μπορείς να πεις για να είσαι κρινόμενος για τις νέες θέσεις. Και τι έγινε εκεί πέρα. Υπήρξε μία στο ΤΕΗ της Υπήρου, κάναμε τις προσφυγές μας, πήραμε ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διαταγή και μπήκε κανονικά στις κρίσεις ο συνάδελφος. Στις 13 του μήνα μεθαύριο έχουμε την τακτική δίκη στο εφετείο που αφορά το κομμάτι των διευθυντικών στελεχών. Και εκεί θα κριθεί και η ουσία της υπόθεσης και της τροπολογίας. Από την άλλη πλευρά όμως, για τους γενικούς διευθυντές, αρμόδιο όργανο που έπρεπε να προσφύγουμε εάν κάποιος εξαιρείτο από τις κρίσεις ήταν το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πιο πολιτικά ελεγχόμενα. Και αυτή τη στιγμή, μάλιστα, που έχει παραιτηθεί ο Σακελαρίου και έχουμε 5 αντιπροέδρους οι οποίοι θέλουν να φορέσουν την τίμενο του Προέδρου. Δεν μας έδωσαν τα ασφαλιστικά μέτρα και την προσωρινή διαταγή. Θα κριθεί, νομίζω, κατά τις 25 Οκτώβρη η ουσία της υπόθεσης πλέον για την περίπτωση της κυρία Ιεροβασίλη. Από εδώ και πέρα, εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι θα καλύψουμε τους πάντες
πέρα από το πολιτικό κομμάτι υπάρχει και το συνδικαλιστικό, ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα όργανο κρίσης να συνεδριάσει αν δεν είναι μέσα όλοι οι συναδελφοί μας. Άρα, συνάδελφοι, εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση της απεργίας αποχής. Αποκαλύψαμε γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει πίσω αυτές τις μνημονιακές δεσμεύσεις, γιατί από 900.000 έχουμε μείνει 450-500 με τους έσοδους, 540, γιατί πρέπει να βάλουμε καρούλια στα πόδια μας, στα νοσοκομεία, στις φορείες, στον ΕΦΚΑ κτλ. Για να βγαίνει δουλειά. Και είναι ένα επιπλέον εργαλείο χειραγώγησης ή αξιολόγηση την οποία θέλουμε. Άρα λοιπόν, συμμετοχή όλοι μας στην απεργία αποχή. Βεβαίως τώρα το κομμάτι της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, τα πράγματα πάλι τα κατευθύνει προς αυτήν την κατεύθυνση, κλείνει πάλι το μάτι με την τελευταία εγκύκλιο στα διευθυντικά στελέχη και τι τους λέει. Εντάξει παιδί, αν δεν έκανες πέσεις, παραγράφεται. Ας το άσχετο, πάρουμε στην άκρη, παρότι δεν φαίνεται από τον νόμο πουθενά. Αλλά αν κάνεις κανονικά φέτος, αξιολόγηση ηλεκτρονική για τους υφισταμένους σου, λέμε για τους ενεργεία, θα μπορείς πραγματικά να κριθείς. Ουσιαστικά θέλει να σε κάνει συμμέτοχο στο έγκλημα και δεν σημαίνει ότι αν κριθείς, θα γίνεις πάλι διευθυντικός τέλεχος, γενικός διευθυντής, έτσι όπως είναι τα πράγματα και όπως είναι τα κριτήρια. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, ήταν ομόφωνη η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου για τη συνέχιση της απεργίας αποχής. Εμείς σας καλούμε να μας εμπιστευτείτε όπως κάνατε και στο παρελθόν, όπου κανένας σας από το 13 δεν είχε καμία πειθαρχική σε βάρος του δίωξη ή υπηρεσιακή. Βεβαίως το θέμα των διευθυντικών στελεχών που κρίνεται και την Τετάρτη και πιστεύω θα έχουμε μια θετική απόφαση στο διοικητικό εφετείο των Ιωαννίνων και τα διευθυντικά μας στελέχη θα τα υπερασπιστούμε, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι στο πλευρό μας, πρέπει να είναι μαζί με τους εργαζόμενους. Δεν θα είναι οι γκαουλάιτερ όπως προορίζει η δημόσια διοίκηση για να κυραγωγούν τους υφισταμένους τους, δηλαδή ποιους τους συναδέλφους που μέχρι χθες είμαστε δίπλα-δίπλα. Και δεν σας κάνει, συνάδελφοι, έτσι μια απορία ότι σε μια εποχή περικοπών που όλα κόπτονται και όλα ψαλιδίζονται, το μόνο που έχει μείνει ουσιαστικά αξιοπρεπές και έχει αυξηθεί είναι το επίδομα θέσης. Ουσιαστικά είναι το τυράκι για να φτιάξουμε το δικό μας κομματικό στρατό ή το στρατό που θέλει κάθε κυβέρνηση, εγώ δεν είχα γέλο τη σημερινή κυβέρνηση μόνο, ήταν υπεπατημένη, όλοι το κράτος το θεωρούσαν λάθο, αλλά δεν πρέπει και μια αριστερή κυβέρνηση να έχει αυτή τη λογική. Θα πρέπει να το εμποδίσουμε, να δώσουμε τη μάχη κατά της αξιολόγησης. Βεβαίως δεν είμαστε μονοθεματικοί, υπάρχουν και άλλα θέματα, το μισθολόγιο ξεπάγωσε, ζητάμε αξίες των μισθών, ζητάμε παρακατάταξη, τόσο στα δύο χρόνια τα οποία παρέμειναν το 16 και το 17 ουσιαστικά πήγαν στον αέρα, να επαναξιολογηθούν και να μετρήσουν, να γίνει επανακατάταξη και να μετρήσουν μισθολογικά τους εργαζόμενους. Είναι το ασφαλιστικό το οποίο είναι μπροστά μας και το οποίο οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς, έχουν τεράστιες περικοπές και άλλα ζητήματα, το θέμα των προσλήψεων, το θέμα των συμβασιούχων στο δημόσιο με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Σας καλούμε λοιπόν να πάρετε όλοι μέρος μαζικά, δυναμικά, αποφασιστικά για να αποτρέψουμε για αυτή την επίγραφη αξιολόγηση και να μην περάσει. Γεια σας. Και με την νίκη. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Να καλέσουμε στο βήμα τον συνάδελφο και μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής, τον κύριο Λιβεράκη. Αγαπητές συναδέλφες και συνάδελφοι, εγώ σκοπεύω να είμαι εξαιρετικά σύντομος. Το ζήτημα βέβαια είναι αυτά που θα πω να είναι χρήσιμα και ουσιαστικά. Θα αναφερθώ, δεν θα αναφερθώ τόσο στα ζητήματα της ΑΔΔ γιατί τα κάλυψε πριν ο συνάδελφος Σταύρος. Θα αναφερθώ όμως σε κάποια ζητήματα τα οποία έχουν θέσει συνάδελφοι τις τελευταίες μέρες και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτές τις απορίες γιατί είναι σωστό αυτό που είπε ο συνάδελφος Βαγγέλης πριν. Ότι ήρθαμε σήμερα εδώ και πρέπει να έχει μια ουσία η σημερινή μας συνάντηση και συζήτηση. Δεν πρέπει κανένας από εδώ να φύγει με πραγματικές απορίες. Πρώτη επισήμανση. Πέντε λεπτάκια μου δίνεις εμένα. Σάκη και ενημέρωση είναι καλό πράγμα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτο ζήτημα, πρώτη επισήμανση. Όπως είπε και πριν ο Σταύρος, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, η ΑΔΔ με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της, με πλειοψηφία βέβαια,
είναι υπέρ ενός συστήματος αξιολόγησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει σχέση με τη δική μας σχέση με την ελληνική κοινωνία. Είναι σημαντικό, διότι κανένας δεν μπορεί να προσάψει στην ΑΔΔ μία κατηγορία που λέει ότι ενώ όλη η ελληνική κοινωνία με τον Α ή τον Β τρόπο είναι σε μια διαδικασία αξιολόγησης, εσείς θέλετε να είστε λουφαδόροι, θέλετε να είστε κοπρίτες και δεν θέλετε να αξιολογηθείτε. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, πρώτο αυτό. Δεύτερον, εμείς θέσαμε κάποιους όρους και προϋποθέσεις για να λάβουμε μέρος στην αξιολόγηση στην Υπουργό, την κυρία Γεροβασίλη. Φωνάζω. Θα είμαι πιο μακριά. Θέσαμε κάποιους όρους και προϋποθέσεις για να πάρουμε μέρος στην αξιολόγηση. Οι όροι και προϋποθέσεις, πολύ σύντομα, είναι να μην έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, να μην συνδέεται με βαθμό και μισθό. Και το κυριότερο όλων είναι να πάρθει πίσω αυτή η τροπολογία. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό να πούμε δύο λόγια για την τροπολογία, έχει μια σημασία. Η τροπολογία αυτή είναι πρωτοφανής και είναι και τρομερή. Γιατί είναι πρωτοφανής και τρομερή? Γιατί μέχρι τώρα τι έκαναν οι κυβερνήσεις? Όταν κυρισόταν μια απεργία, πήγαιναν στο πρωτοδικείο, την κύρισαν κατά 90% παράνομη και κατακριστική και τη σταμάταγαν. Εδώ συμβαίνει το εξής τρομερό. Σου λέει, δεν με ενδιαφέρει αν είναι νόμιμη η απεργία. Δεν προσπαθώ να την κάνω παράνομη. Αλλά ακόμη κι αν είναι νόμιμη, σε τιμωρώ. Δηλαδή στην πραγματικότητα τι σου λέει? Σου λέει ότι δεν θα έχει συνδικαλιστικές οργανώσεις, γιατί αν δεν μπορείς να κηρύξεις απεργία, δεν έχουν κανένα νόημα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Και σου λέει επίσης ότι σκασίλα μεγάλη τα δημοκρατικά σου δικαιώματα. Εγώ θα επιβάλλω τιμωρία. Δεύτερη επισήμανση. Ρωτάνε πολλοί συνάδελφοι, καλόπιστα. Δεν θα ήταν καλό να έχω μια αξιολόγηση η οποία να μπει στο φακελό μου και οποιασδήποτε πάση περιπτώσει αρνητικές με ενωτικές εξελίξεις? Κοιτάξτε συνάδελφοι, εγώ θα έλεγα ότι είναι άχρηστο. Είναι άχρηστο διότι η ίδια η Γεροβασίλη στις 24 Απριλίου απάντησε στα αιτήματα που τους είπαμε, το διαβάζω επιλέξεις, ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης δεν προσμετράται στα κλειστά κριτήρια του συστήματος επιλογής προϊσταμένων κατά την πρώτη εφαρμογή. Σε απλά ελληνικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποτε και αν γίνουν οι κρίσεις σε κάθε φορέα, όσες μέχρι τότε αξιολογήσεις έχουν γίνει πάνε στα σκουπίδια. Δηλαδή, δεν μπορούν να προσμετρηθούν στο φάκελο κανενός για να πάρει προβάδισμα έναντι άλλου. Και μάλιστα λέει και πιο κάτω στη διαφράση ότι οπουδήποτε υπάρξει και πρόβλημα σε αυτό, είμαστε διατεθειμένοι να βγάλουμε και διευκρινιστική εγκύκλιο που να το επισημαίνει. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τις διαδικασίες κινητικότητας, δεν επηρεάζει διαδικασίες μετάταξης και δεν επηρεάζει τις μισθολογικές διαδικασίες, κλιμάκια κτλ. Αυτό να το διευκρινίσουμε. Μπροστά μας, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει μόνο ένας δρόμος, ο δρόμος της συλλογικής ενότητας, ο δρόμος της συλλογικότητας. Ακόμη κι αν ήμασταν υπέρ αυτής της αξιολόγησης, ακόμη και δεν βρίσκαμε κανένα πρόβλημα, υπάρχει η ειδικότερη περίπτωση του ΕΦΚΑ. Το είπε πριν και ο Βαγγέλης. Ο ΕΦΚΑ είναι ένας φορέας, ας το πούμε έτσι, να το πούμε κόσμια, σε μη κανονικότητα. Δεν έχει οργανόγραμμα, έχει παράλληλες δομές από τα προηγούμενα ταμεία, έχει πολλούς συναντέλφους με παράλληλα καθήκοντα. Άρα, ακόμη και αν ήταν όλα τέλεια στην αξιολόγηση, ο ΕΦΚΑ δεν μπορούσε να είναι στην αξιολόγηση. Επόμενο ζήτημα. Η προηγούμενη αξιολόγηση, λένε πολλοί συνάδελφοι, πώς πήγε? Η προηγούμενη αξιολόγηση, συνάδελφοι, ακούστε, γιατί υπήρξε μια λαθροκυρία από την πλευρά της Γεροβασίλη. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έδωσε πουθενά αριθμητικά αποτελέσματα. Είπε για ένα 70%. Σε κανένα όμως Υπουργείο και σε καμία υπηρεσία δεν έδωσε αριθμητικά αποτελέσματα και αυτό είναι μια εξήγηση. Θα μπορούσε να στρίψει τα μούτρα αυτό που λέμε εμείς και να πει στο Υπουργείο Εργασίας αξιολογήθηκαν 2.150 άτομα. Τι πρόβλημα έχει αυτό όμως? Έχει πρόβλημα ότι θα έπρεπε να έχει στα χέρια της 2.150 αυτοαξιολογήσεις και δεύτερον να έχει αξιολογήσει από διευθυντικά στελέχη και όχι από τους διοικητές. Το ποσοστό λοιπόν που λέει ο Βασίλη είναι ποσοστό των διοικητών. Δηλαδή, έρχεται ο διοικητής, αξιολογεί όλη την βαθμίδα και λέει: αξιολογείται το 80%. Τέτοια αξιολόγηση θέλουν. Τέτοια αξιολόγηση
στελεχών. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου κλείνοντας μια προσωπική πινελιά στην τοποθέτησή μου. Εγώ είμαι προϊστάμενος, κρυμμένος και μπορώ να κατανοήσω τον κάθε συνάδελφο που είναι προϊστάμενος κυδευτής για τις επιφυλάξεις, για τους φόβους του που δεν θέλει, που προβληματίζεται για την απεργία αποχή. Υπάρχουν όμως δύο ερωτήματα, συνάδελφοι. Το πρώτο ερώτημα. Θα άρεσε στον οποιοδήποτε από εμάς να κριθεί μεθάριος προϊστάμενος ή διευθυντής, όχι για το αξίζει, αλλά γιατί κάποιοι άνθρωποι που το άξιζαν περισσότερο από αυτόν έχουν βγει από τη μέση και έχουν εξελθεί. Θα ήμασταν κανένας ικανοποιημένος από τον εαυτό μας από αυτή τη διαδικασία? Εγώ προσωπικά σας απαντάω ότι δεν θα ήμουν. Δεύτερο ζήτημα. Είναι αυτή η δημόσια διοίκηση που οραματιζόμαστε? Δηλαδή η δημόσια διοίκηση με προϊσταμένους και διευθυντές οι οποίοι γράφουν στα παλιά τους παπούτσια τις συλλογικές διαδικασίες, τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, οι οποίοι είναι απεργοσπάστες, είναι γλιφτρόνια και δεν ξέρω τι άλλο χαρακτηρισμό μπορούμε να δώσουμε. Αυτή τη δημόσια διοίκηση οραματιζόμαστε. Αυτή τη δημόσια διοίκηση μπορεί να την οραματίζεται κύριε Βασίλη. Δεν την οραματιζόμαστε εμείς όμως. Κλείνοντας, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ θα πάρω μέρος στην απεργία αποχή προσωπικά και σας καλώ να το κάνετε όλοι. Δεν θα πάρω μέρος για τη μασκαλία, δηλαδή. Ούτε για τη μασκαλούν οι Ομοσπονδίες, ούτε για τη μασκαλούν οι Σύνδεσμοι. Ούτε ακόμη γιατί μας παρέχουν κάποια νομική προστασία οι εξέγοντες νομικοί πραγματικά στους οποίους απευθυνθήκαμε. Η νομική προστασία, να βάλουμε βέβαια παρένθεση σε καιρούς μνημονίου, έχει μια σχετική αξία και το ξέρουμε όλοι. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, έχουμε ο καθένας μας μια μικρή σκιά σε αυτόν τον πλανήτη και πρέπει αυτή τη σκιά αξιοπρέπεια να την υπερασπιστούμε. Σας ευχαριστώ. Διευκρινίσουμε λιγάκι και το συνάδελφο που είπε για ερωτήσεις. Θα καλέσω το μέρος της εκτελεστικής επιτροπής και θα αρχίσουν οι ερωτήσεις. Να σε ξεχάσετε, συνάδελφε. Ο κ. Βουλγαρίδης, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής. Συνάδελφοι, να ευχαριστήσω και εγώ τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ σοβαρή περίοδο, πολύ σοβαρή διαδικασία και με κρίσιμες εξελίξεις. Εγώ θέλω να σκεφτούμε λίγο συνολικότερα, λίγο με βάση τα δεδομένα της περίοδου. Είμαστε σε μια περίοδο λίγο πριν την έξοδο από τα μνημόνια και λίγο πριν να ανοίξουν οι λεωφόροι της ανάπτυξης που θα μας επιτρέψει να ξαναδιεκδικήσουμε ό,τι χάσαμε. Γιατί αν είναι έτσι, τότε μπορεί να σκεφτώ ότι και η αξιολόγηση δεν προκαλεί κανένα κίνδυνο. Δεν τρέχει τίποτα, αφού είμαστε σε μια περίοδο ότι περάσαμε 8 χρόνια τώρα να τα αφήσουμε πίσω. Μήπως είναι αλλιώς τα πράγματα? Μήπως δεν είναι τόσο επικίνδυνα όσο τα λέμε? Λέω λοιπόν, ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα, δυστυχώς, συνάδελφοί μου, είναι ότι εν μέσω παραμυθιών για καθαρές εξόδους και ανάπτυξης που θα μας επιστρέψει στα χρυσά κουτάλια που χορτάσαμε από χρυσά κουτάλια από όλους τους προηγούμενους, είναι ότι την επόμενη εβδομάδα ψηφίζει 88 νέα προαπαιτούμενα και ενώ οι δείκτες πιάνονται και είναι καλά τα αποτελέσματα, επισπεύδουμε την μείωση του αφορολόγητου για να πάμε πιο γρήγορα να πάρουμε από την τσέπη. Επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την περικοπτώση συντάξεων, δεν λέμε ότι δεν χρειάζονται, για να τις περιορίσουμε και συνεχίζουμε τις δραστικές περικοπές, ενώ η όλη συζήτηση είναι πώς θα απαλλάσσουμε τις επιχειρήσεις και το κεφάλαιο, άρα πώς θα πάμε σε μεγαλύτερη, πιο ληστρική φορολόγηση όλων ημών για να μπορέσουν να βγάλουν τα κέρδη τους και να συνεχιστούν οι κανονικοί ρυθμοί ανάπτυξης που θέλουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα των πλεβασμάτων του 3,5% μέχρι το 2022 και του 2-2,5% μέχρι το 2060. Και τι λέει η συμφωνία της καθαρής εξόδου που θέλουν να νομιμοποιήσουν το Eurogroup? Λέει ότι θα υπάρχει αμέσως μετά, δεν θα το λέμε μνημόνια, μόνιμη επιτροπία, μόνιμη παρουσία σε καθημερινή βάση ελέγχου όλων των διαδικασιών της ελληνικής κυβέρνησης και όποιας κυβέρνησης.
κυβέρνησης, η οποία θα έχει αξιολόγηση ένα τρίμηνο, η οποία θα έχει τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον, να μην πάρθει καμία από τις περικοπές που έγιναν στη διαδικασία των μνημονίων πίσω. Ξεχάστε ό,τι χάσατε, τι θα χάσετε ακόμα θα μετράμε. Δεύτερο, ότι θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη δέσμευση για ό,τι έχουν ψηφίσει και δεσμευτεί ότι θα προχωρήσουν ως περικοπές μέχρι το 2022 ότι θα προχωρήσουν. Και τρίτο, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση αυτή ή όποια έρθει στη θέση της να υποβάλει οικειοθελώς δικό της πρόγραμμα περικοπών νέων μεταρρυθμίσεων στην ίδια κατεύθυνση. Σε αυτή την κατεύθυνση που έχουν συμφωνήσει για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Υπάρχει κανείς στα σοβαρά που λέει ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο η αξιολόγηση ή το σχέδιο για τη συρρήκνωση του δημοσίου, για την ιδιωτικοποίηση, για την επιχειρηματική λειτουργία, για την κατασκευή πλεονασμάτων, που η τιμωρητική διάταξη, η διάταξη για τον ΕΦΚΑ, ότι εδώ πέρα η εκτίμηση περισσεύει και η δυνατότητα μετακίνηση του πλεονάσματος προσωπικού συνεχίζει να ισχύει. Λέω λοιπόν, υπάρχει κανένας που στα σοβαρά θεωρεί ότι αυτό το σχέδιο για το δημόσιο, τη διάλυσή του και την ιδιωτικοποίησή του, αναιρείται σε αυτό το πλαίσιο. Έρχεται λοιπόν η αξιολόγηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο να μας κάνει τι. Η διαδικασία της αξιολόγησης σε αυτό το πλαίσιο, λέω, έρχεται να κάνει τι συνάδελφο. Έρχεται ακριβώς να αποτελέσει το εργαλείο για την επιβολή όλων αυτών. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που θέλουν να κρύψουν. Και αυτή είναι η πραγματική συζήτηση και όχι τα σχήματα που ακούστηκαν προηγούμενα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το βήμα εδώ για μια αντιπαράθεση παραταξιακού τύπου, αλλά απέναντι σε μια λογική που λέει αξιολόγηση και ξερό ψωμί, εμείς θέλουμε να πούμε, θα βάλουμε μπροστά δημόσιες παροχές και υπηρεσίες, εργατικά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και ξερό ψωμί. Γιατί αυτό είναι που πραγματικά απειλείται και όταν λέμε παντού αξιολογούνται και κάνουν, ποια είναι η αξιολόγηση στον ιδιωτικό τομέα, συνάδελφε. Αν είσαι υποτακτικός, αν κάνεις ό,τι γουστάρει το αφεντικό για να εξασφαλίσεις τα κέρδη. Αυτό είναι δηλαδή που θέλουν να μαντρήσουμε. Θα μας λένε αν είμαστε αποτελεσματικοί υπάλληλοι στο να συγκεκρινώνουμε υπηρεσίες, στο να εξασφαλίζουμε τα επενδυτικά σχέδια, να μην βάζουμε γραφειοκρατικά εμπόδια όπως έλεγε το πλαίσιο κοινωνικής συμμαχίας στις 30 του μήνα, ότι διεκδικούμε ένα δημόσιο που δεν θα βάζει γραφειοκρατικά εμπόδια στις επενδύσεις. Αυτό είναι, εσείς αποτελείτε τα γραφειοκρατικά εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία της κερδοφορίας κτλ. Αυτή είναι η πραγματική συζήτηση για το αν μπορεί να υπάρξει καλή αξιολόγηση ή τι έρχεται να κάνει αξιολόγηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν θέλω να θεωρητικοποιήσω, γι' αυτό θέλω να είμαι λίγο ουσιαστικός σε ορισμένα πράγματα στη συζήτηση. Έχουμε χάσει από τη μάχη που δώσαμε το 17 και είμαστε σε χειρότερη μοίρα τώρα. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση ότι εντάξει ρε παιδιά, δεν πήγαν και καλά τα αποτελέσματα, τα λέμε και εμείς λίγο στρογγυλά και δεν είναι και έτσι. Ποιος επιβεβαιώνει ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει το σχέδιο για την αξιολόγηση. Είναι ότι το λέμε εμείς, μα πρώτους από όλους ξέρετε ποιος το λέει.
νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσω. Λέω λοιπόν, συνάδελφοι,